Στην Ευρώπη υπάρχει μια μεγάλη πανευρωπαϊκή μελέτη που περιέλαβε πάρα πολλούς ασθενείς, πάρα πολύ μεγάλο δείγμα πληθυσμού, όπου εκεί καταγράψανε ότι ένας στους 5 Ευρωπαίους έχει χρόνιο πόνο, το 20% του πληθυσμού. Στην παρηγορική φροντίδα, έτσι όπως έχει αλλάξει πια ο χάρτης, να τον πούμε έτσι, δεν είναι μόνο ασθενείς καρκινοπαθείς ή ασθενείς του τελικού σταδίου, είναι όλοι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν απειλητικό νόσημα, το οποίο πολλές φορές δεν έχει θεραπεία. Στην παρηγορική φροντίδα, όπως σας είπα, είναι οι ασθενείς που έχουν απειλητικό νόσημα, όπως είναι καρκινοπαθείς, και θα πρέπει από την διάγνωση μέχρι το τέλος να υποστηριχθούν. Είναι ασθενείς που έχουν ανίατα νευρολογικά νοσήματα, είναι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, αναπνευστική ανεπάρκεια και όλα τα νοσήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε τα αυτοάνοσα. Στο Κέντρο Πόνου και Παρηγορικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Αρετεΐου, η αναμονή, εάν είναι χρόνιος πόνος, το πολύ θα είναι 10 μέρες, μία εβδομάδα. Εάν υπάρχουν όμως ασθενείς όπως έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, είναι καρκινοπαθείς, όπου εκεί μπορεί και η εβδομάδα να είναι σημαντική, θα τους δεχτούμε άμεσα, ή ασθενείς με έρπη ζωστήρα που έχουν διαγνωστεί άνθρωποι, θα πρέπει να κατευθυνθούν χωρίς ραντεβού και τους δεχόμαστε. Για τους ασθενείς του Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής του Αρετεΐου Νοσοκομείου υποστηρίζουμε την κατοίκον νοσηλεία, με την υποστήριξη όμως της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής.